Από το βιβλίο «Γνώση Άγνοια», 5 φιλοκαλικές σελίδες, σελίς 22, «Γνώσεις και πράξεις». Όπως η πίστη ανεφεύγουν νεκρά αισθήτη, ούτε ο τρόπος και η γνώση άνευ πράξεως, άνευ πρακτικής αρετής νεκρά αισθήν. Η πίστη, η αληθινή ενεργούμενη πίστη που είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, δίδει στον αγωνιστή τη βοήθεια θείας πνοής, η οποία ζωογονεί αενάως και είναι μέσα του εν υπόσταση ως αν η ψυχή της ψυχής του. Αυτή η πίστη όταν ενωθεί με την ταπείνωση και την αγάπη, με ησυχαστικόν τρόπο ζωής, αγρυπνία, ανάγνωση και γενικώς με την εκπλήρωση των εντολών του Θεού, τότε ανατέλει στον ορίζοντα της ψυχής η θεία γνώση που λάμπει πιο λαμπρά και πιο καθαρά και από τον ήλιο. Με το φως αυτής της γνώσεως που έρχεται μετά από τους κόπους της πρακτικής αρετής, η ψυχή δύναται με διάκριση ακριβή να εντοπίζει τις δαιμονικές επινοήσεις, τις εφόδους και τις παγίδες των πονηρών πνευμάτων και να τα αποκρούει με τη βοήθεια της θείας πνοής. Μετά, μέσα στην πρακτική αρετή, θα πρέπει να συναριθμίσουμε και τους κόπους της μετανοίας. Η μετάνοια κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είναι ανάκληση του βαπτίσματος, αλλά και δευτέρα χάρη που έχει τη δύναμη να επαναφέρει την πρώτη χάρη και να μας ανεβάζει στο ύψος του αρχικού κάλους. Η μετάνοια και ως αίσθηση εσωτερική και ως πράξη φανερώνει την επιμέλεια του εσωτερικού κόσμου, ενώ η αμέλεια συνεπάγεται τη σταδιακή παράδοσή μας στους γίγαντες που λέγονται ραθυμία, λησμοσύνη, άγνοια. Δεν είναι δυνατόν να προβιβαστεί ο αγωνιστής στην Αγία Γνώση χωρίς τους κόπους και τους ιδρώτες της πρακτικής αρετής και μετανοίας, νηστεία, αγρυπνία, δάκρυα, γονικλησία, πένθος, στήριση των εντολών. Όπως η πίστη στη ουτοτρόπος και οι γνώσεις δεν μπορεί να είναι βιώσιμος και σταθερά εάν στηρίζεται επί της άμμου του ψηλού απλού λόγου ή λογισμού χωρίς το Άγιον Πάθος, δηλαδή χωρίς βίωμα, χωρίς ενεργουμένη αρετή. Εξαιτίας τούτου είναι δυνατόν να συμβεί οι άνθρωποι με πολλή γνώση να νικώνται από τα σαρκικά πάθη, εχμάλωτοι στους τρεις γίγαντες που συμμαχούν με την υπερηφάνειά των, διότι αφού εκαθαρίστησαν ολίγο και απέκτησαν ολίγη γνώση, ύστερα αμέλησαν νικόμενοι από την ίση, διότι οι γνώσεις φυσιοί, φουσκώνει δηλαδή, και έγιναν όπως ο Σαούλ και δεν ανεδείχθη άξιος της βασιλείας. Η ταπείνωση είναι η μοναδική ασφάλεια. Στη θέση αυτή αναγνωρίζει η ψυχή την άγνοιά της, απιστεί στα δικά της νοήματα, ερωτά πάντοτε να μανθάνει, συμβουλεύεται, δεν αρκείται στη δική της γνώμη και γνώση. Βλέπουμε σοφούς διδασκάλους της ερήμου να συμβουλεύεται ο ένας τον άλλον και πολλάξει να ωφελούνται από τους ίδιους τους μαθητές των ή να εξάγουν θετικά συμπεράσματα από αρνητικά πολλάκις γεγονότα. Η γνώση του Θεού σημαίνει ότι αυτός που την απόκτησε με την ταπεινοφροσύνη και με την προσευχή έχει γνωριστεί από τον ίδιο τον Κύριο και έλαβε από Αυτόν πλουσίαν την αληθινή γνώση των υπερλόγων μυστηρίων του. Εάν η γνώση στον άνθρωπο αυτό φυσιεί, δηλαδή τον φουσκώνει με ίηση και υπερηφάνεια, τότε τον κυβερνά ακόμη το υλικό πνεύμα του κόσμου τούτου. Νομίζει ότι κάτι γνωρίζει και δεν γνωρίζει τίποτα από τα θεία προσπατάγματα όπως πρέπει να γνωρίζει. Η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερα όλων των αρετών. Όταν φυτευτεί σε μία ψυχή μέσα με την προσευχή και την εγκράτεια, ελευθερώνει από τη δουλεία των παθών, καθαρίζει με δάκρυα την καρδιά, χορηγεί ειρήνη και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τότε ισχυροποιείται η γνώση του Θεού. Η ψυχή μοιείται στη θεωρία των μυστηρίων της Βασιλείας και στους λόγους της δημιουργίας. Όσο εμβαθύνει στα βάθη του Πνεύματος, τόσο περισσότερο βυθίζεται στο βυθό της ταπεινοφροσύνης. Αισθάνεται τα μέτρα της. Αναγνωρίζει την αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως. Εκτιμά το ανθρώπινο πρόσωπο ως αθάνατον θεϊκή εικόνα. Πολλαπλασιάζει την αγάπη προς το Θεό και προς τον πλησίον. Αντιλαμβάνεται ο αντλεί αγιασμών μόνο από τον χαιρετισμό και τον πλησιασμό εκείνων που συναναστρέφεται. Ποιος αμφιβάλλει το ότι να γνωρίσει κανείς τον Θεό ή να γνωρίζει τον άνθρωπο με όλη του την υπερφυσική αξία είναι γνώση ψηλότερα από τη φυσιολογία
και την αστρονομία και όλη τη φιλοσοφία και από όλες τις επιστήμες, δεν θεωρείται η τραγικότερα αποτυχία να καταλαλώσει ένας άνθρωπος τη ζωή του ολόκληρη στις επιστήμες και να στερηθεί της χάριτος της τιμής του μεγαλείου της Αγίας Γνώσεως και της Θείας Σοφίας της άνωθεν κατερχομένης. Όταν υπάρχει αυτή η Θεία Γνώση που δεν είναι απλή γνώση, αλλά αγάπη, αλλά έκπληξη, αλλά πόθος, αλλά έρος, αλλά γνώφος, αλλά έλαμψης, αλλά φωτισμός, αλλά δημιουργική γνώση. Τότε όλες οι επιστήμες και οι τέχνες αγιάζονται. Υπήρξαν Άγιοι ολιγογράμματοι, οι οποίοι σαν πρικισμένοι με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, την γνώση, την σοφία, που είχαν οι ίδιοι αγράμματοι Απόστολοι του Χριστού. Εγνωρίσαμε συγχρόνως Αγίους άνδρας, πενιχράς κοσμικής μορφώσεως, της στοιχειώδους παιδείας, όπως αείμνηστοι γεροντάδες, που πέρασαν και από το Άγιο Όρος, τους οποίους έτρεχαν ως έλαφος, ως πηγάς των υδάτων, ο λαός του Θεού και πλήσιος θεοσδοκίμων επιστημόνων όλων των κλάδων με σκοπό να δροσιστούν και να φωτιστούν πνευματικώς. Υπήρχαν άνθρωποι απλοί μέσα στον κόσμο, με φωτισμένες καρδιές από το φως της προσευχής και της Θείας Γνώσεως και από τη σοφία της μελέτης των Αγίων Γραφών. Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεό συνά τους σοφούς κατεσχήνει Α Κορινθίους Α 27. Δυνατό να θεωρηθεί μωρία και ανοησία από τη σύγχρονη ορθολογιστική ή τεχνοκρατική εποχή μας, αλλά είναι αλήθεια που την διαλαλεί το Πνεύμα του Θεού διαμέσου των Αγίων ότι είναι πολύ ανώτερο να γνωρίζει ο ανθρώπινος νους την ασθένειά του και να επιθυμεί τη θεραπεία του από το να ερευνά τους αστέρας και να ασχολείται με την υπερηφάνεια, την αστροφυσική και τα ηλεκτρομαγνητικάς ή και τα ηλεκτρονικάς μηχανάς όσων τέλειες και αν είναι με οποιοδήποτε ή με οποιοδήποτε επιστημονικό πείραμα ή ακόμη και με τη φιλοσοφία, διότι ο νους που εγνώρισε την ασθένειά του μέσα στην υψηλοποιών ταπείνωση ανακάλυψε το πώς θα οδηγηθεί να φωτιστεί και πώς να λυτρωθεί, το πώς να γίνει Θεός κατά χάρη, καταβγαζόμενος από το φως της γνώσης και της σοφίας, η οποία θα καταλύεται και δεν καταργείται εις τον αιώνα. Στην τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου συναντάμε μία πραγματική όαση στον μακρύ δρόμο ερεύνησης κεφαλαίου της υποθέσεώς μας. Ο Άγιος διατείνεται ότι η γνώση και η σοφία είναι δώρα του Χριστού κάθε καλού που πηγάζουν από εκείνον που είναι η πηγή της σοφίας και της γνώσης. Όπως μάλιστα ως τεχνίτης και δημιουργός του παντός μεταβάλλει και αλλοιώνει τις καιρικές συνθήκες, έτσι μπορεί να μεταπλάθει και να αλλοιώνει την αγνωσία σε γνώση και την ασοφία σε σοφία, αρκεί να υπάρχει στην ψυχή ο πόθος, η αναζήτηση και η μαρτυρία των έργων. Ο Θεός γράφει που ταπεινώνει το υψηλό δέντρο και υψώνει το ταπεινό, που ξεραίνει το χλωρό δέντρο και ξανακάνει θολερό το ξερό Ιζεκέλ Ιώτα Ζήτα 24. Αυτός είναι που δίνει στους δούλους του στόμα ανοιχτό ενώπιον μεγάλης συνάξεως και λόγο να ευαγγελιστούν την αλήθειά του με πολύ δύναμη. Διότι σε αυτόν ανήκει η σοφία, η σύνεση και η ισχύς. Όπως μεταβάλλει χρόνους και καιρούς, έτσι αλλοιώνει τις ψυχές που τον ποθούν και δίνει σε αυτές τη βασιλεία κατά των παθών και τις ανεβάζει από ζωή σε ζωή. Αυτός τους αποκαλύπτει τα βαθιά και απόκρυφα σε όσους ερευνούν τα βάθη του Θεού δίνοντάς του τη γνώση των σκοτεινών ενιγμάτων. Διότι αυτός έχει το φως της σοφίας και της γνώσεως και το δίδει όπου θέλει. Σε κάθε ένα που εργάζεται με υπομονή τις εντολές εξωτερικά και εσωτερικά, αποβλέποντας μόνο στη δόξα του Θεού, δίδεται τιμή ουρανίας γνώσεως, ειρήνη ψυχής και αυθαρσία επειδή είναι τηρητής και όχι απλώς ακροατής του νόμου της χάριτος. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να λάβουμε το βραβείο ή το μισθό της άνω κλήσεως και της άνω γνώσεως, εάν δεν αγαπήσουμε την εσωτερική επιμέλεια και καλλιέργεια, την εσωτερική κάθαρση της ψυχής. Ο νους ομοιάζει με γεωργόν. Εάν ο γεωργός παραμελήσει τον αγρόν του, ο αγρός χορταριάζει και γεμίζει αγκάθια. Εάν ο νους δεν σχολάζει στην προσευχή και στην ανάγνωση και στην πρακτική αρετή, παχύνεται και φτάνει στην άγνοια. Μπορεί επίσης η γη να δέχεται βροχή και ήλιο, αλλά ο οκνηρός γεωργός να μην τη σπείρει, να μην την παρακολουθεί και συνεπώς κανένα καρπό να μην λάβει.
Έτσι και ο νους μπορεί να έχει την γνώση χωρίς τα έργα. Μόλις στραφεί λοιπόν από αμέλεια και οκτηρία, πέφτει στην πλάνη, από την οποία ήθελε να μας σώζει πάντοτε η ευσπλαχνία του Κυρίου.